Στην πολιτική επικαιρότητα, σύνδεση με τον Χρήστο Τσιγουρή. Να δούμε τα νεότερα, Χρήστο, από τη συνεδρίαση το απόγευμα της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει επαφές σήμερα ο κύριος Κασελάκης με φορείς του τουρισμού και με τη ΓΕΣΕ. Και έχουμε και εσωκομματικά πειρά εκ νέου. Ακριβώς έτσι, στο δρόμο για το συνέδριο, Λίνα. Αυτή την ώρα ο κύριος Κασελάκης συναντά εκπροσώπους της ΓΕΣΕ. Νωρίτερα είδε εκπροσώπους φορέων του τουρισμού. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει και συνδυάζοντας από τη μια την μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, τον πολιτισμό της, και από την άλλη την αυξημένη επισκεψιμότητα, να μπορέσει να διευρύνει την τουριστική περίοδο και επακόλουθα τα έσοδα στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν από αυτόν τον τομέα. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να πούμε ότι η πολιτική γραμματεία που είναι προγραμματισμένη να συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα γίνεται σε μια όχι εύκολη περίοδο, καθώς το γεγονός που καταγράφεται, το στοιχείο που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να διευρύνει την επιρροή του και μετά την αλλαγή ηγεσίας σε όλο αυτό το μεσοδιάστημα, φαίνεται ότι έχει προβληματίσει αρκετούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε δημόσιες επισημάνσεις από τον κύριο Νίκο Παπά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει τώρα να πείσει για την αξιοπιστία του, ότι μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική πολιτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Την ίδια ώρα όμως έχουμε και το ρήγμα που παραμένει ανάμεσα στις σχέσεις του Στέφανου Κασελάκη και του Παύλου Πολάκη. Θα έλεγε κανείς ότι με βάση τα όσα έως τώρα καταγράφονται υπάρχει μια τροχιά απόκλησης, η οποία μπορεί με να ξεκίνησε, να πυροδοτήθηκε από το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, σχετικά με το οποίο είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του ο Παύλος Πολάκης στην πολιτική γραμματεία. Ωστόσο, μένει να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί, καθώς είχαμε μια φορτισμένη συνεδρίαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χτες, στην οποία ο κύριος Πολάκης φαίνεται να εξέφρασε την άποψη ότι η αντιπολίτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι πιο αιχμηρή, μάλιστα, σε πολλά θέματα, αλλά κυρίως και στο θέμα των εξοπλισμών. Και βέβαια, μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική του στάση όταν έρθει η ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου στη Βουλή. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος κραδασμών και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αναμένουμε το τι θα υποθεί στη σημερινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Εμείς προς το παρόν να ακούσουμε, αφού σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Τσιγουρή, τη δήλωση που έκανε ο κύριος Κασελάκης για το θέμα του τουρισμού. Άλλες χώρες έχουν φυσικό αέριο, άλλες χώρες έχουν πετρέλαιο, άλλες χώρες έχουν τεράστιες εκτάσεις από σιτηρά. Εμείς έχουμε τον πολιτισμό μας. Αυτό είναι για μας το χρυσάφι. Ο πολιτισμός μας είναι και η κληρονομιά μας και ο σύγχρονος πολιτισμός μας. Για μένα προσωπικά, ο τουρισμός πρέπει να είναι συμπληρωματικός στον πολιτισμό μας, έτσι ώστε ο τουρισμός να διαρκεί 12 μήνες το χρόνο και να μην είναι μόνο η σεζόν.